Από το καλησπέρα όμως η Τούμπα παγώνει. Σπάρτακ προηγείται 3-0 με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα. Σοκ. Στις κερκίδες δεν πιστεύουν στα μάτια τους. Οι οσμοί της καταστροφής τρελαίνουν τους παοξίδες. Σιγούν τα τύμπανα. Σιωπούν οι Σάλτικες. Το 1-3 αλλάζει το σκηνικό. Το 2-3 σηκώνει την Τούμπα στον αέρα. Και η συνέχεια, σκορ και θέαμα από μια ομάδα με ψυχή χιλίων λεόντων. Στιγμές που μόνο στην Τούμπα και μόνο οι παοχτσίδες μπορούν να δημιουργήσουν, αλλά και να ζήσουν. Αποθέωση. Ο ΠΑΟΚ παίζει ποδόσφαιρο υψηλών προδιαγραφών και γράφει η ευρωπαϊκή ιστορία με τη μοναδική στα δεδομένα ανατροπή του 0-3 σε 5-3. Του τον Κώστα Φραντζέσκο. Ο διεθνής άσος δεν χαρίστηκε στον Άγγλο goalkeeper και με την κατάμεση Τούμπα να φλέγεται πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του και έθεσε τη βάση για μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του UEFA. Αντίτου τον Κώστα Φραντζέσκο. Ο διεθνής άσος δεν χαρίστηκε στον Άγγλο goalkeeper με τον μεγάλο απόντα του αγώνα της Τούμπας, τον Ντένις Μπέρκαμ. Για άλλη μια φορά όμως, ο δικέφαλος παρουσιάστηκε σοβαρός, δυνατός και γεμάτος πείσμα, θέληση και πάθος. Ο Μικόπουλος ήταν για άλλη μια φορά εκπληκτικός. Οι Άγγλοι έχαναν ευκαιρίες, αλλά η τύχη πάει με τους τολμηρούς. Και έτσι το Χάιμπουρι πάγωσε όταν ο Ζήσης Βρίζας ισοφάρισε και έστειλε τον ΠΑΟΚ στον 7ο ουρανό. Στη Θεσσαλονίκη, χιλιάδες φίλοι της ομάδας ξεχύθηκαν στους δρόμους αμέσως μετά τον γκολ του Βρίζα και πανηγύριζαν μέχρι τα ξημερώματα τη μεγάλη επιτυχία. Το γκολ του διεθνούς κυνηγού έκανε το γύρο του κόσμου και το όνομα του ΠΑΟΚ έγινε σεβαστό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μαγικές στιγμές που όλοι ελπίζουμε ότι θα ζήσει και πάλι η Θεσσαλονίκη και μαζί της ολόκληρη η Ελλάδα και απόψε το βράδυ, όσο δύσκολο και αν φαίνεται κάτι τέτοιο. Στο ποδόσφαιρο άλλωστε όλα γίνονται. Το Αθλέτικο άνοιξε το σκορ όταν ο Βιέρι εκμεταλλεύτηκε την απόκρουση της άμυνας των φιλοξενουμένων και με σούτ έκανε το 1-0.
Λίγα λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι διπλασίασαν τα τέρματά τους με μακρινό σούτ του Λαρδίν που ευνηδίασε τον Νίκο Μιχόπουλο. Στο 20 ο Κώστας Φραντζέσκος με εκπληκτική εκτέλεση φάουλ μείωσε τα σκορ σε 2-1, δίνοντας ελπίδες στον ΠΑΟΚ για ένα θετικό αποτέλεσμα. Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με 3-1 όταν ο Ιταλός σέντερ φορ της Αθλέτικο Κρίστιαν Βιέρι αξιοποίησε την άστοχη έξοδο του τερματοφύλακα του δικεφάλου. 9 λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου και πάλι ο Βιέρι παραβίασε την αιστεία του ΠΑΟΚ αυξάνοντας τον δείκτη του σκορ σε 4-1 εκμεταλλευόμενος τραγικό λάθος του Νίκου Μιχόπουλου. Ο δικέφαλος αντέδρασε και στο 65 μείωσε 4-2 με την κεφαλιά του Σπύρου Μαραγκού. Το τελικό 5-2 διαμορφώθηκε στο 74ο λεπτό με σκόρ τον Κίκο, ο οποίος τροφοδοτήθηκε. Παρά Κίκο, vuelve a jugar el Atlético, es Lardín por la izquierda. Lardín, Kiko, el disparo, gol. Gol del Atlético de Madrid. Primer gol del partido, minuto y medio. Da, golpea Francesco, gol. Directo de falta, ya van dos. Dos de... Ροντάν, προσπαθεί και βρίσκει, δεν είναι σε θέση offside. Ο Μπογδάνοβιτς, ο Βόντιος που παίρνει μέσα στην περιοχή, θα σουτάρει γκολ. 1-2. Ζουνίνιο. Εκπληκτική τρίπλα από τον Βραζιλιάνο και το σουτ, η μπάλα κοντράρι, ο Αργυρίου γκολ. Από το Σάντι. Έγινε το λάθος, εκμεταλλεύτηκε ο Σάντι και κάνει το 1-3. Εδώ οι Ισπανοί πανηγυρίζουν στο 51. Φραντζέσκος του ψάχνει κάποιον. Η μπάλα περνάει για τον Ολιβάρης που είναι σε θέση βολής με το Μολίνα γκολ. 2-3 για τον ΠΑΟΚ. Με το... Αυτή τη φορά ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση. Ο Πέρσι Ολιβάρης. Θόδωρος Ζαγοράκης απέναντι στον Μολίνα. Παίρνει φορά ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Γκολ. 3-3. Από τον Θόδωρο Ζαγοράκη. 75 λεπτά αγώνα, ΠΑΟΚ Αθλέτικο Μαδρίτης 3-3. Η μπάλα πάνω στο τείχος. Νέο σούτ από το Φραντζέσκο, η μπάλα κοντράρι. Ο Ζουμπούλης στο σούτ, γκολ. 4-3. Μια εκπληκτική προσπάθεια από τους παίκτες του ΠΑΟΚ που αποθεώνονται. Εδώ πάρει Ζουμπούλης. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν σημειώνει το τέταρτο γκολ. Μπάντιτς. Μπήκαμε στον 22ο λεπτό. Να τώρα το λάθος περνάει στην αντεπίθεση ο Λαρδίν. Τρέχει για τον καταδιώκει ο Κολοβούρδας. Ο Λαρδίν πασάρει την άλλη πλευρά για τον Κίκο. Γκολ. 4-4.